φίλες και φίλοι, φίλοι και σύντροφοι, είπε ο Στονιστής ότι ο προοδευτικός κόσμος, ο κόσμος της δημοκρατίας βρίσκεται εδώ και είσαστε εσείς και είμαστε όλοι που πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Αλλά εμένα, ξέρετε, με ικανοποιεί ιδιαίτερα γιατί η προηγούμενη συνάντηση με τόση συμμετοχή ήταν σε μια δύσκολη πάλι περίοδο για τις συνθήκες τότε που ήταν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο πίκ του τότε και ήμασταν εδώ με την άλλη με δύο τότε θεσμική του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν η Βέρεια σε δύσκολες στιγμές μπορεί και έχει την δυνατότητα ο πολιτικός κόσμος να παλέψει και να κρατήσει πράγματα τα οποία κερδίσαμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Το μήνυμα των εθνικών εκλογών θα είναι διαφορετικό και πρέπει να είναι διαφορετικό. Δεν έχει καμία σχέση και δεν μπορεί να έχει σχέση με τις εκλογές της Ευρωβουλής. Γιατί εκεί θα έχουμε το διακύβευμα την επόμενη μέρα ποιος, με τι τρόπο και με τι περιεχόμενο θα προχωρήσει η διακυβέρνηση της χώρας. Το μήνυμα όμως που πήραμε και παίρνουμε και νομίζω μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή και μετά από τις εκλογές τις ευρωπαϊκές είναι πολύ σημαντικό. Έχει πολλές πλευρές. Χρειάζεται πλέον να κάνουμε αυτή την κουβέντα, αλλά πρέπει να είναι μια κουβέντα η οποία να διευκολύνει αυτά τα οποία θα προσπαθήσω να πω στη συνέχεια. Να διευκολύνει λοιπόν να βελτιώσουμε αυτά τα οποία θέλουμε, χρειάζεται και ανάγκη ο τόπος. Κανείς δεν είπε, δεν είπαμε ποτέ, δεν ήμουν αυτός που ποτέ είπε ότι όλα τα κάναμε καλά. Και μάλιστα, όχι γιατί ήταν ως δικαιολογία όταν μια δύσκολη περίοδος μόνο, είναι γιατί κανείς δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει λάθος. Και μάλιστα για ένα κόμμα με ένα στελεχειακό δυναμικό, με ανθρώπους που πρώτη φορά τους δίνεται η δυνατότητα να ασκήσουν κυβερνητική εξουσία. Θέλω να σας πω, αγαπητοί φίλοι, ότι έγινε με ετοιμότητα και ειλικρίνεια αυτή η προσπάθεια. Δεν υπάρχει άνθρωπος από αυτούς που έχουν την ευθύνη που να σκέφτηκε κάπως διαφορετικά. Ενδεχομένως να μας στενοχώρησαν κάποιοι ή κάποιες από εμάς. Ενδεχομένως κάποιες επιλογές που κάναμε να έχουν στενοχωρήσει, να έχουν ενοχλήσει. Όμως η περίοδος η οποία βρέθηκε η χώρα το 2015 ήταν μια περίοδος που είναι γνωστή σε όλους και δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται και δεν μπορούν να κρύβονται. Ήταν μια περίοδος όπου η οικονομία της χώρας ήταν καταστραμμένη. Ήταν μια περίοδος που μαζεύαμε, μας κατηγορούσαν τότε γιατί μαζεύετε αποθηματικά για να δώσετε συντάξεις. Μια περίοδος όπου υπήρχαν δυσκολίες σε όλους τους τομείς. Έχουμε να πούμε προβλήματα, έχουμε να πούμε. Σήμερα όμως είναι μια άλλη μέρα. Ποια μέρα ότι η χώρα στις γενικές γραμμές πάει καλύτερα, η εικόνα αυτή είναι. Η οικονομία της, τα ταμεία είναι τέτοια τα οποία εγγυώνται. Και το κομμάτι των συντάξεων, των κοινωνικών επιδομάτων, την δυνατότητα σε ό,τι κοινωνικό εύρος είναι, είτε είναι η υγεία, είτε είναι η παιδεία, να μπορείς να ασκήσεις με δημόσιο τρόπο. Και βεβαίως τη δυνατότητα πια μετά τον Αύγουστο να παίρνεις μέτρα και να διορθώνεις προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί την προηγούμενη περίοδο. Εκείνο που χρειαζόμαστε εκεί, εσείς θα είστε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Και πριν πω να κάνω έτσι ένα με λίγο χιούμορ, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό, ότι αυτή τη στιγμή τα στελέχη όλα της Νέας Δημοκρατίας και εδώ στον ομό το δείτε, αλλά και στην τηλεόραση και παντού, είναι σαν τους ανθρώπους οι οποίοι μάθανε ένα πείμα, το οποίο το λένε και λένε μόνο τους τίτλους, χωρίς το περιεχόμενο από κάτω. Και όταν τους ρωτάς, ή πας να κάνεις συζήτηση, δεν μπορείς να την κάνεις. Από την αποφεύγουν. Εξού και αποφεύγει, και δεν το λέω, δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε. Καλώς ή κακώς θα το κάνει, το αποφάσισε, δεν θα έρθει σε debate. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και το θέμα, και ούτε είναι
κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να ανοιγμάσει να δοθεί και να, να λέμε γιατί δεν έχουμε ψηφίσει στο debate. Αλλά είναι επί της ουσίας αυτό. Δεν θέλει να αντιπαρατευθεί και να αναδείξει τις πτυχές του σχεδίου. Ένα παράδειγμα όμως. Λέει λοιπόν ότι θα διαμορφώσουμε ένα άλλο ασφαλιστικό σύστημα. Θα αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας. Θα μειώσουμε τους φόρους. Θα έχουμε ασφάλεια, θα έχουμε αλληλεπίδεια. Τι λέω λοιπόν. Στο ασφαλιστικό που πολλοί από εσάς. Γιατί δεν είναι να πεις ότι το ασφαλιστικό είναι κάτι το οποίο δεν αγγίζει όλη την κοινωνία και όλους τους ανθρώπους. Το ασφαλιστικό λοιπόν, όταν λες ότι εγώ θα φτιάξω και έναν άλλο πυλώνα και θα ενισχύσω τον πυλώνα, το ιδιωτικό πυλώνα της ασφάλισης, σημαίνει ότι θα πάρω πόρους από τον πυλώνα του δημοσίου, την κύρια και την εταιρική, ουσιαστικά διαλέγω το εταιρικό και το πάω για να ξεκινήσει ο πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης. Δηλαδή, κανένας δεν ξεκινάει αλλιώς. Αυτό σημαίνει 2 με 2,5 δις περίπου. Πού θα τα βρει αυτά, θα πρέπει να το πει. Αυτό που θα τα βρει. Αν έχει σκοπό να τα βρει περικόπτοντα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα δημοσιονομικά είναι πολύ συγκεκριμένα. Τα πλεονάσματα είναι πολύ συγκεκριμένα τα οποία είναι συμφωνημένα. Δεν μπορείτε κανεί να σου πει κάτι άλλο, ούτε να διαπραγματευτεί με άλλον τρόπο τα πάρα κάνει αυτά. Εμεί μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε δυνατότητα, γιατί έχουμε διαμορφώσει ένα πεδίο διαφορετικό μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν δεν απαντάνε. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι, και το λέω και το εξηγώ, δεν είναι θέμα πινοσέτ, γιατί πολλές φορές κακά το λέγαμε. Λέγαμε πινοσέτ, και δεν είχε περιεχόμενο κι αυτό σε εμάς. Το περιεχόμενο λοιπόν αυτό για την ασφάλιση. Ωραία, θα μειώσει τους φόρους. Πώς θα τους μειώσει, κάνοντας περιστολή δημοσίων δαπανών. Τι σημαίνει περιστολή δημοσίων δαπανών, σημαίνει είτε θα το πιέσει είναι δημόσιες δαπάνες, είναι ό,τι έχει κοινωνικό, ό,τι είναι κοινωνικό, άρα μείωση. Στο κοινωνικό πεδίο της παιδείας, της υγείας, τα κοινωνικά επιδόματα, τα προνοιακά, για τα νέα παιδιά, τις ενισχύσεις οι οποίες δίνονται αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσει νέος εργαζόμενος, την επιδότηση του ασφαλιστικού, όλα αυτά. Και μειώσεις που θα πρέπει να κάνει, γιατί από εκεί είναι τα δημοσιονομικά, πάλι στο κομμάτι του ασφαλιστικού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις δημοσιονομικούς περιορισμούς για να μπορέσεις να καλύψεις αυτά. Άρα χρειαζόμαστε σήμερα ένα νέο συμβόλαιο με ειλικρίνεια, ένα σαφές πολιτικό σχέδιο το οποίο, για την επόμενη περίοδο, το οποίο θα αναγνωρίσει και το αναγνωρίσαμε καλά. Αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια κόπωση 9 χρόνων, αναγνωρίσουμε ότι αυτή η συσσωρεύτηκε και ενδεχομένως να είχαν περισσότερες απαιτήσεις να έχουμε όλοι περισσότερες απαιτήσεις από αυτό το οποίο καταφέραμε να κάνουμε και αφορά την καθημερινότητα συνολικά. Τη ζωή των ανθρώπων που έχει να κάνει και με την επιβίωσή τους, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν, αυτές τις παραλήψεις, αυτές τις δυνατότητες οι οποίες δεν μας δόθηκαν την προηγούμενη περίοδο, αυτά λοιπόν θέλουμε τώρα, θα είναι το προγραμματικό σχέδιο το οποίο θα παρουσιάσουμε. Είναι οι εξής άξονες του. Πρώτον. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους σε όλους τους τομείς. Φανατικά σε αυτό είναι αυτό που λέω πολλές φορές, το έχετε ακούσει. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε τη στρατηγική. Η στρατηγική είναι πολύ συγκεκριμένη. Γιατί αν πούμε ότι αλλάζουμε τη στρατηγική που είναι το κοινωνικό κράτος, η υπεράσπιση στον χώρο της εργασίας, η ενίσχυση στο κομμάτι το αγροτικό, η ενίσχυση και η δυνατότητα ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ανόρθωση όλων αυτών που βιώσαν την προηγούμενη φορά. Αν αλλάξει αυτό, σημαίνει ότι δεν παραδεχόμαστε ότι αυτή το βασικό πολιτικό σχέδιο που έχει να κάνει είναι αυτό το οποίο έχουμε, είναι στον αντίποδα αυτό το οποίο υπερασπίζουμε. Εγώ, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξω αυτό στο σκεπτικό μου. Μιλάω στις γενικές του αρχές. Και θα το υπερασπιστώ γιατί είμαι περήφανος. Είμαστε περήφανοι για αυτά τα οποία κάναμε. Και βεβαίως. Η κριτική έχει γίνει και μπορώ να σου το πω με ειλικρίνεια αυτό όλη την προηγούμενη περίοδο. Γιατί τις θέσεις της προηγούμενης την οποία είχα, αντιλαμβανόμουν όλοι μαζί με τα στελέχη τις δυσκολίες που βρισκόντουσαν τις ανεπάρκειες και το ζω τώρα. Και ως υπουργός σε ένα χρόνο, τη δημόσια διοίκηση πως είναι, την γραφειοκρατία την οποία έχει, τις αγγυλώσεις οι οποίες υπάρχουν και τις καθυστερήσεις οι οποίες γίνονται. Άρα ο δεύτερος πυλώνας. Είναι οι αλλαγές, οι οποίες βαθιές αλλαγές που δεν κάναμε.
δεν τις ολοκληρώσαμε, δεν μπορέσαμε να τις εξελίξουμε, που αφορά τη δημόσια διοίκηση και τη λειτουργία της. Γιατί προφανώς, όταν η εφορία δεν δουλεύει σωστά, όταν καθυστερεί, όταν δημιουργεί προβλήματα, όταν τα ταμεία δεν δουλεύουν σωστά, καθυστερούν, όταν οι υπηρεσίες δεν προσφέρουν γρήγορα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, όταν υπήρχαν τεράστια κενά στη διασύνδεση στην ηλεκτρονική. Όλα αυτά είναι προς στην κατεύθυνση αυτό που θέλουμε από εδώ και πέρα να προχωρήσει, δυνατότητα που μας δίνει. Παρ' όλα αυτά όμως, όλη αυτή την περίοδο κάναμε και αλλαγές τέτοιες. Και αλλαγές γίνανε, γιατί υπάρχει πια μεγάλη αλλαγή στο ηλεκτρονικό κέντρο, το οποίο δεν υπήρχε, ηλεκτρονική διασύνδεση. Είναι η ομογενοποίηση όλων των ταμείων, η οποία έγινε την προηγούμενη περίοδο, και η ηλεκτρονική τους με καθυστερήσεις και δυσκολίες βέβαια. Αλλά ένα παράδειγμα θα σας πω. Βρήκαμε ή βρέθηκαν ταμεία τα οποία δεν είχαν καθόλου εικόνα το πώς χρόνια ασφαλιστικά και τα δικαιώματα που είχαν και δεν μπορούσαν να δώσει τάξεις με αυτό το ή ταμεία, για να το πω, να μην παρεξηγηθώ, ή ταμείο το οποίο πληρώνανε ό,τι έχει να κάνει με την σύνταξη, δεν πληρώνουν το κομμάτι της υγείας. Όταν μπήκαν όμως μέσα στον ΕΡΤΑ, το βρήκαμε αυτό. Βρέθηκε. Και αυτό γινόταν με την ανοχή το ταμείο, όταν ήταν. Αυτό όμως δημιούργησε τα ελλείμματα. Ένα μέρος, να το πω, των ελλείμματων. Άρα το δεύτερο πυλώνας είναι ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση και αποσανατολισμένη σε αυτό. Τρίτος πυλώνας είναι το σχέδιο των παρεμβάσεων σε όλο το κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να μπορέσει να αναπνεύσει αυτό το κομμάτι των, του παραγωγικού μέρους της κοινωνίας. Είμαι από αυτούς που ισχυρίζομαι ότι πιέσαμε. Το ισχυριζόμουν ότι ήταν δύσκολο. Δεν ήταν ορθός ο τρόπος πολλές φορές που παρεμβήκαμε. Όμως, παρόλα αυτά, γίνανε. Υπήρξαν και υπάρχουν λύσεις που δόθηκαν για να αναπνεύσουν. Και δεν μιλάω μόνο για τις 120 δόσεις, αλλά και με τον τρόπο που ό,τι γινόταν την προηγούμενη περίοδο. Θέλω να πω μια παρατήρηση, όσο και αν φαίνεται αυτό ότι είναι, μπορεί να είναι δικαιολογία. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις σωρεύσαν, όλο αυτό σωρεύτηκε. Ποια περίοδο σωρεύτηκε? Μια περίοδο καταστροφική για την κοινωνία. Και τι απαιτούν? Απαιτεί ο καθένας σήμερα. Και σωστά βεβαίως, γιατί στην κυβέρνηση θα τα απαιτήσει αυτό. Σε αυτόν ο οποίος προσπαθεί να σου δώσει λύση, τι απαιτείς να επανέλθει μια κατάσταση η οποία ήταν σε προηγούμενη φάση. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο και αναγκαίο να γίνει. Τι σκεφτείτε, όλη αυτή την περίοδο υπήρξε μια τεράστια προσπάθεια ουσιαστικά στρέβλωσης και όλης της των επιλογών των οποίων είχαμε κάνει ή κάναμε, ακόμα και το θετικό μέτρο. Και ήμασταν ορισμένες φορές κι εμείς λίγο αφελείς ή δεν παρακολουθούσαμε τόσο καλά την εικόνα την οποία θέλαμε να προσθέσουμε. Παράδειγμα, δώσαμε, είπαμε, 13η σύνταξη. Εγώ λέω ότι δεν είναι ακριβώς 13η σύνταξη. Να πούμε όπως τα λέμε, εδώ είναι και παλιοί συνδικαλιστές και είναι το αυτό που λέμε το μέρος του 1/3 του Πάσχα, το οποίο έχει και ως δημοσιονομικό, ως μισθός, ως μισθολογικό, έχει κρατήσει. Τι εικόνα φτιάχτηκε? Και βεβαίως όταν πήγαινε ο Νίκος, ο Ρήγας, ο Γιάννης στην τράπεζα, αυτό που ήταν 500. Εδώ το. Και όμως ήταν μικρό. Άρα αυτό τι έφτιαξε, ψέμα πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ό,τι θετικό πήγαινε να γίνει, ακυρωνότανε με αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως και εμείς δεν είχαμε την ικανότητα, δυστυχώς δεν την είχαμε να παρέμβουμε σε αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν, διαστρεβλώνεται και πώς βγάλαμε τη χώρα αυτή την περίοδο όλη, μετά από αυτή την μνημονιακή κατάσταση και από την επιτροπία. Είχαμε βεβαιότητες εμείς ότι θα το καταφέρουμε, απόλυτες το καταφέραμε, αλλά είχαμε και βεβαιότητες ότι αυτό θα ήταν αρκετό για να δώσει τη δυνατότητα και να εμπιστευτεί όλος ο κόσμος, ο απλός πολίτης, να εμπιστευτεί αυτή την προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά,
Παρόλα αυτά, εγώ σέβομαι την αντοχή που έχει όλη την προηγούμενη περίοδο ο κόσμος. Γιατί έστω και αν μας έδωσε μια ψήφα αυτή τη στιγμή και ένα μήνυμα συγκεκριμένο, υπήρχε, θέλω να θυμηθείτε, υπήρχε στήριξη και δεν ακυρωνόταν ή δεν πρόκειται να γίνει, γιατί έγιναν προσπάθειες ακύρωσης και από τη ΓΕΣΕ, η γνωστή ΓΕΣΕ, να ακυρωθούν οι όποιες προσπάθειες εκείνη την περίοδο τις οποίες κάναμε. Έγιναν προσπάθειες για ακύρωση όταν παίρνανε αποφάσεις στο ΣΤΕ, ήμασταν σε εκκρεμότητα με αποφάσεις οι οποίες θέλαμε να υλοποιήσουν άλλο σχέδιο. Διαστρεβλώνεται, φίλες και φίλοι, και ότι διασφαλίσαμε την οικονομική σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας και τη βιωσιμότητα του δημόσιου κρέους για πολλά χρόνια. Είναι τελευταία, θα μου πείτε, και θα πω αυτό ότι οι αριθμοί είναι αυτοί που καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Όχι, είναι το, αυτό που λέω πολλές φορές πια, ότι δεν είναι αυτό που ως αριθμοί μπορεί να καθορίσουν τη ζωή των ανθρώπων ή να δώσουν ή να κατανοήσουν την αναγκαιότητα αυτών των επιλογών που γινόντουσαν. Γιατί η καθημερινότητα πολύ είναι αυτή που πληγώνει πολλές φορές, πιο έντονα. Όμως τα ελλείμματα για τα τελευταία 50 χρόνια η χώρα δεν, αντί για ελλείμματα έχει καθαρά πλεονάσματα. Και αυτά τα πλεονάσματα με τη δική μας, δική σας όλων προσπάθεια του λαού έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσει να μπει η χώρα σε αυτή την τροχιά. Αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της χώρας και την δυνατότητα βελτίωσης του βαθμού δανεισμού της. Γιατί προφανώς πρέπει να υπάρχει δανεισμός, έτσι. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανένας αυτό. Αλλά με τι τρόπο και πώς αυτός ο δανεισμός. Και πώς γίνεται η διαστρέβλωση τις τελευταίες μέρες, ποιο είναι η άλλη επιγραφή τους. Οι αγορές αγάπησαν την Νέα Δημοκρατία, είναι αυτές που είναι για τις επενδύσεις, είναι οι αγορές που ο πολιτικός χώρος ο οποίος θα δώσει ανάπτυξη, άρα να γι' αυτό πέφτουν κι άλλο τα επιτόκια των τα πενταετή και τα δεκαετή του δανεισμού. Να λοιπόν πώς θα έχουμε ανάπτυξη. Το οποίο αυτό ήταν και αυτά πέφτουν εδώ και δύο μήνες πριν. Άρα λοιπόν, το είναι. Εικόνα άλλη, για να το φέρω μαζί. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης, προχθές στα λοιπάσματα, το λέω για το πρωί, και στη συνέντευξη, πήγε στα λοιπάσματα κάτω στην Δραμιζόνα. Αυτό ήταν μια επένδυση, ήταν μια παραχώρηση, η οποία έγινε από τη σύμβαση παραχώρησης με την Κόσκο, να δοθεί για επένδυση. Όταν ήρθαμε, ήταν απέτηση κόσμου κάτω της δυτικής περιοχής να δοθεί ως πάρκο, ως πολιτιστικά κέντρα και αυτό. Δόθηκε. Αλλάξαμε τη σύμβαση παραχώρησης και δόθηκε. Και πήγε χθες το πρωί και έκανε βόλτα, κάνοντας τον οικολόγο, τον περιβαλλοντολόγο, αυτός που στηρίζει τους ανθρώπους εκεί. Και όταν τους ρωτάς καλά, το 2015 τι λέγατε, μας βρίζατε μες στη Βουλή ότι όταν παίρναγε αυτό, ότι αυτό που κάνετε είσαστε εναντίον των επενδύσεων, εναντίον της ανάπτυξης. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι η πλήρης διαστρέβλωση και να το δείτε, θα το βλέπετε και εδώ και στο μαμό μέσα που θα γίνει. Δεν θέλω να κουράσω ό,τι αφορά το ότι κάναμε τοπική έφυγε θέση Αυτσιόγλου, ότι αναγκαίρεσε στο 18,3 από εκεί που ήταν. Έχει σημασία ότι έχει πέσει. Έχει σημασία ότι ανοίγουν πια νέες δουλειές. Όταν λέμε πέφτει η ανεργία, πέφτει με πραγματικούς όρους εργασίας. Έχει σημασία ότι πια δεν πας να δουλέψεις με ένα εξαθλητικό υποκατώτατο μισθό. Και βεβαίως όλα όσα κάναμε, όσα υπήρξαν την προηγούμενη περίοδο στήριξης του κοινωνικού κράτους. Δεν προλάβαμε, δεν καταφέραμε όμως την τελευταία περίοδο να φανεί αυτό στο αρχικό σκέψη που σας είπα ότι η καθημερινότητα των πολιτών, η καθημερινότητα των ανθρώπων δεν ήταν καλή. Κάτι έχει ένα λάκωμα μόνιμο γιατί δεν ξέρει να βγει. Η γυναίκα μου πήγε κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Μονίμως. Και μου έλεγε, επειδή παρακολουθούσε όλους την εικόνα των ανθρώπων, η κούραση πολλές φορές του να είτε με καθυστερήσεις, είτε με πώς λειτουργούσαν οι αστικές κοινωνίες εκείνη την περίοδο. Που αυτό κούρασε τους ανθρώπους και υπήρχε. Έλεγε, γιατί δεν το διορθώνουμε αυτό, ας πούμε, γιατί δεν επιταχύνονται. Μην γνωρίζοντας όμως όλοι, πολλές φορές, ότι τι ελλείμματα είχαν τις κοινωνίες και τι προβλήματα είχαν. Έχουμε ευθύνη να το διορθώσουμε. Έπρεπε να επιταχύνουμε. Προφανώς και. Γιατί είναι στοιχεία
μια καθημερινή πήγαινε στην εφορία. Τι καθυστερήσει που είχε στην εφορία, ειδικά στι μεγάλε αστικά κέντρα. Αυτό λοιπόν είναι αυτά τα οποία πρέπει την επόμενη αυτή περίοδο μέσα στον προγραμματικό μα λόγο να υπάρξουν. Και θα είναι. Και δεν μπορέσαμε να εμφανίσουμε, φίλες και φίλοι, αυτή την περίοδο, ούτε ότι αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατάφεραν να επιβιώσουν, τουλάχιστον αυτή ως εικόνα και στοιχείων, αλλά κυρίως και ότι της εικόνα εγώ που την έχω κυκλοφορώντας στις περιοχές της Αθήνας, να επιβιώσουν, να αρχίσουν να ανοίγουν καινούργια μαγαζιά, αλλά βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα για αυτοί που κλείσαν ή έχουν κλείσει ή δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τα όποια χρέη υπάρχουν συσσωρευμένα από την προηγούμενη περίοδο. Άρα πρέπει πια ο παραγωγικός κορμός της Ελλάδας να είναι αυτός ως προτεραιότητα την επόμενη περίοδο. Χωρίς δικαιολογία, αλλά το πιστεύω αγαπητοί φίλες και φίλοι, θα πω το εξής. Ότι όταν θέλεις να κάνεις να φτιάξεις ένα σχέδιο αναπτυξιακό, πρέπει να έχεις μειωμένες ανισότητες. Αν παράδειγμα πηγαίναμε με ένα άνοιγμα της ψαλίδας των ανισοτήτων, αυτό δεν θα διευκόλυνε ούτε το μεσαίο κομμάτι, ούτε το ασθενέστερο, ούτε το μεσαίο, αλλά ούτε και το μεγάλο κομμάτι των, ας το πούμε, της οικονομικής παραγωγικής τάξης της χώρας. Και δεν θα το βοηθούσε, γιατί οι μεγάλες ανισότητες δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του συνόλου της οικονομίας. Εμείς το επιλέξαμε. Υπάρχει από τη μεριά του πληθυσμού μια αντίδραση προς αυτό υπήρξε. Και το φαίνεται. Είναι κατανοητό αυτό. Αλλά σε συνθήκες στις οποίες υπήρξαν, είπαμε ότι αυτό να οδηγήσει εδώ που έχει οδηγήσει κατά τη δική μας οπτική και η επόμενη μέρα να είναι η μέρα του σχεδίου στήριξης όλης αυτής της παραγωγικού κορμού της χώρας. Φίλες και φίλοι, υπήρξαν και αγγελώσεις και στεγλώσεις σε πολλά θετικά, γιατί μου έλεγε κάποιο ότι ωραία, χρηματοδοτικά εργαλεία, το ΕΣΠΑ, αλλά πολλά από αυτά έχουν κολλήσει. Δεν έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα. Εγώ θα σας έλεγα, δεν έχουν μπορέσει να τα χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι και νέοι, ή να δοθεί η δυνατότητα σε νέες επιχειρήσεις να το κάνουν. Παρόλα αυτά, θέλω να σας πω ένα στοιχείο. Φαντάζομαι ότι δεν θα το κατανοήσετε, διενώ, με συγχωρείτε για τη φράση, δεν θα το αποδεχτείτε μάλλον. Και να πεις πάλι και ο Ιγέλλας. Ότι παρόλα αυτά, η χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ που έγινε και διευκολύνθηκε είναι με όρους βιωσιμότητας και με όρους απορροφητικότητας και με όρους ότι δεν πετιώνται τα λεφτά σε ένα κουβά, αλλά θα έχουν αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Δεν ήταν εύκολη και αυτή την προηγούμενη περίοδο. Φίλες και φίλοι, το διακύβευμα των εκλογών, άρα αυτή την περίοδο, θα είναι πραγματικά ποιος θα πάει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα, με τι σχέδιο, ξαναλέω, με τι πρόγραμμα και πώς. Και αν αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα θα συνεχιστούν. Όχι αν χρειάζονται διορθώσεις μόνο, αν θα συνεχιστούν. Γιατί αν αλλάξει η ρότα και περιγράφει, γίνουν πράγματα τα οποία είναι σε άλλη κατεύθυνση, θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στο σύνολο της, ή θα διακινδυνεύσουμε το σύνολο της προσπάθειας την οποία κάναμε όλοι μαζί. Αυτό δεν είναι στοιχείο φόβου. Δεν το λέω με στοιχείο φόβου. Το λέω ως μια πραγματικότητα, γιατί εάν γινόταν η συζήτηση ή μπορούσε να γίνει ή επιβάλλομαι να γίνει, να επιβάλλετε εσείς με περιεχόμενο και κοστολογημένη διαδικασία του προγράμματος αυτόν τον οποίο λέει η εξωματική αντιπολίτευση, τότε αυτό θα έχει και ένα αποτέλεσμα. Θα έχει και ένα αποτέλεσμα να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε ή τι γίνεται. Γιατί δεν μπορείς να μιλάς χωρίς ή να διακινδυνεύεις μια οικονομία μιας χώρας. Φίλες και φίλοι,
είπε η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να τρέξει η ανάπτυξη κοντά στο 12, στο 13% ετησίως. Αυτό σενάριο δεν στέκει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί σας περιγράφω λοιπόν, επανέρχομαι σε όλα όσα σας έχω πει, πως αυτός ο τρόπος, με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει και μπορεί να φτάσει ανάπτυξη 12-13%. Σε αυτή τη φάση, έτσι ξαφνικά και έτσι βία. Θέλω να κατανοήσω εγώ όλοι μας ότι, και να υπευθυνήσουμε ότι αυτή η προσπάθεια λοιπόν έγινε με ειλικρίνεια. Δεν προδώσαμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Δεν κάναμε κάτι το οποίο να είναι εις βάρος όλων των ανθρώπων. Μπορεί κάποιοι να περάσαμε χειρότερα, κάποιοι να πιεστήκαμε περισσότερο. Ξέρετε, επειδή μέχρι πριν ήμουν υπουργός, λέω έτσι για να ήμουν μέσα από το χώρο, πιέστηκα και εγώ, δημόσιος υπάλληλος, εκπαιδευτικός. Με ό,τι μισθούς είχαμε, πολύ καλύτερους από πολλές άλλες κατάστασεις στην περίοδο της κρίσης, αλλά από τους χειρότερους μισθούς που είχαμε, τις χειρότερες απολαύες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια της πλασματικής ανάπτυξης. Όλοι πίστηκαμε. Όλοι έχουμε νιώσει αυτή την αγωνία. Άρα όμως αυτό που κάναμε όμως, ξαναλέω, δεν ήταν κάτι που πρόδινε, είχε μια προδοσία μέσα τους απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία, την αγωνία για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων της εργασίας. Εκτός αν θεωρεί κάποιος ότι αυτό έγινε και είχε ταπεινά αίτια, ελαττήρια όσον αφορά την προς τα που πίεζε στην κατάσταση. Φίλες και φίλοι, αυτή η μάχη πρέπει να δοθεί αριστερά, στο DNA της αριστεράς είναι η ανατροπή, μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να το ανατρέψουμε. Χρειάζεται από εμάς πολύ μεγάλη υπομονή, μεγάλη πίεση, όλοι να βάλουμε αυτό το λιθαράκι και βεβαίως να μου επιτρέψετε τώρα να πω και 2-3 πράγματα που αφορά και τις δικές μου αρμοδιότητες, στο γενικό της πλαίσιο όμως, δηλαδή η προσπάθεια που έγινε όλη την περίοδο, τις γεωστρατηγικές προκλήσεις που υπήρχαν να τις αξιοποιήσουμε, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή είναι να τα αντιμετωπίσουμε με λύσεις που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον και είναι με λύσεις ρεαλισμού, αλλά και υπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Τι εννοώ. Η περιοχή είναι πολύ ταραγμένη όλη. Και βεβαίως με πολλές δυνατότητες αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πηγών και αναπτυξιακής αντίληψης. Κατάφερε αυτή η κυβέρνηση, πρωθυπουργός της χώρας, με όλες τις τριμερείς, τετραμερείς που έχουμε κάνει, να διαμορφώσουμε πεδίο συνεννόησης και οικονομικής αξιοποίησης των πηγών των οποίων υπάρχουν και η ειρήνευση στην περιοχή. Δεύτερο, συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω να σας επισημάνω ότι τη δύσκολη αυτή περίοδο που ήταν τη συμφωνία των Πρεσπών και η Βόρεια Μακεδονία, ότι ως ένοπλες δυνάμεις, ο κόσμος του, η ηγεσία του, ήταν απολύτως σύμφωνες, όχι δεν θα μπαίναμε και δεν μπαίνανε και κανείς δεν μπαίνει σε ακραία πράγματα ή με συναισθηματικούς όρους. Και εγώ το αποδέχομαι αυτό και το δέχομαι και είναι σημαντικό πώς συναισθηματικά ο καθένας μπορεί να βλέπει ορισμένα πράγματα, με όρους εθνικής κυριαρχίας, όρους εθνικής ασφάλειας και υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Γιατί το μέλημά μας, το πρόβλημά μας, αν θέλετε, είναι η σύμμαχος και χώρα που συνορεύουμε δίπλα. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε ως χώρα με την εθνική ασφάλεια. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε να έχουμε ούτε τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας στην Τουρκία, ούτε την στρατιωτική εκπαίδευση των δυνάμεων των στρατιωτών της Βόρειας Μακεδονίας από την Τουρκία. Και βεβαίως να μην επιτραπεί να υπάρξουν άλλες γεωπολιτικές ανακατανομές στην περιοχή όπου θα δημιουργούσαν νέα ανάφλεξη ή ενδεχόμενη ανάφλεξη για μία κινδυνεύου στο κομμάτι των βόρειων συνόρων μας. Αυτό θα είχε και αποτελέσματα πια οικονομικά, γιατί αυτά πήγαν ταυτόχρονα αυτές τις σκέψεις μας.
δεν είναι μόνο το οικονομικό μέρος που τελικά αποδεικνύεται ότι, η άνοιξη όλων των δρόμων, συνδρομικών γραμμών, οδικών αξώνων με τη Βόρεια Ευρώπη διευκολύνει, βοηθάει και αναπτύσσει την οικονομία της Μακεδονίας μας, αλλά και όλης της χώρας. Άρα λοιπόν κλείνω λοιπόν ότι αυτό υπηρετήσαμε. Έχει αξία να το καταλαβαίνουμε όλοι και να μην υπερισχύει. Και εγώ συζήτησα και έχω συζητήσει την περίοδο αυτή. Έκανα περιοδίες στρατηγικές μονάδες και ταυτόχρονα στον Εύρο, στην Ανατολική Μακεδονία Δυτική και ταυτόχρονα μιλώντας με κόσμο το βράδυ σε συγκεντρώσεις που υπήρχαν κομματικές. Αυτή η άποψη, αυτή η προσέγγιση πρέπει να είναι κατανοητή αν θέλουμε πραγματικά να νιώθουμε ότι υπηρετούμε την εθνική μας κυριαρχία, την εθνική μας ανεξαρτησία και το εθνικό μας σύμφερον. Άρα λοιπόν επανέρχομαι ότι έχουμε τη δυνατότητα να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι η επαναπροσέγγιση όλων των ανθρώπων, οι οποίοι δυσαρεστημένοι από εμάς, από την κούραση που είχαν, στείλαν αυτό το μήνυμα, πρέπει να ενεργοποιηθούν. Υπάρχει δυνατότητα και υπάρχει εικόνα ενεργοποίησης, ώστε να υποστηριχθούν όλες αυτές οι κατακτήσεις οι οποίες έχουν. Αλλά και ταυτόχρονα να υπάρξει συζήτηση επί της ουσίας. Θέλω να πιστεύω ότι παρά τη σκληρή προσπάθεια που έγινε, παρά τη δυσκολία που περάσαμε, αυτό το οποίο κάναμε, το κάναμε με ειλικρίνεια και με είκαμε στο ξέφωτο πια με πολλές προοπτικές. Είναι δική μας δουλειά, είναι σε όλους σε εσάς η δυνατότητα που δίνετε να μπορέσουμε να κερδίσουμε, ξαναλέω, αυτή τη μάχη. Να έχουμε καλή δύναμη, συλλογικά πρέπει να την δώσουμε. Όλοι και όλες αποτελείτε μέρος της προσπάθειας αυτής. Ο προοδευτικός κόσμος, οι προοδευτικοί συμμαχοί, οι δημοκρατικοί πολίτες έχουν ευθύνη να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αν με επιτρέψετε να πω μια τελευταία φράση, γιατί δεν μπορώ να μην το πω. Ξέρετε, είμαι από ένα χώρο, προέρχομαι από ένα χώρο όπως άλλοι από εδώ, από το Πασόκ, εγώ από το Βουγκέ. Μου είναι πάρα πολύ στενόχωρο αυτή την περίοδο πια και από τους δύο χώρους αυτούς υπαρτούς σήμερα, το ΚΚΕ και το Κίνημα Αλλαγής, να παίζουν αυτόν τον ρόλο, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος, να λένε τα ίδια πράγματα ακριβώς, να έχουν μόνο ένα μέτωπο με την ανεξάρτητα το πώς, εγώ δεν θα κατηγορήσω το ΚΚΕ ότι έχει αλλάξει η λογική γραμμή, δεν προσδοκώ, είναι μακριά από μένα, αλλά ότι ο ίδιος τρόπος το ΚΚΕ να χειρηματολογεί και να ενισχύει τελικά τη Νέα Δημοκρατία, να δίνει άλλο φυσικό κόσμο, γιατί δεν θα πάει να βρίσκει άλλο ο κόσμο να πηγαίνει προς τη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, και ένα κοινά, ο κόσμος του που ο κόσμος είναι ο κόσμος ο προοδευτικός, δημοκρατικός κόσμος. Εκεί που ψηφίζουν σήμερα είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν μπορώ και δεν δέχομαι να τον χαρίσω στη Νέα Δημοκρατία και σε συντηρητικές αντιλήψεις. Γιατί οι συντηρητικές αντιλήψεις υπάρχουν, να οδηγείται ή να μεθοδεύεται μία κατάσταση από την ηγεσία του σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι κρίμα για τον τόπο και για την δημοκρατική παράδοση. Και κλείνω με μία φράση ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να την κάνουμε, αυτός ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί, γιατί δικαιούται ο δημοκρατικός κόσμος να είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη τετραετία είναι κρίσιμη. Είναι κρίσιμη γιατί να μην καταρρεύσουν οι αλλαγές οι οποίες γίνανε σε θεσμούς, στην οικονομία, σε ό,τι έχει γίνει ως προσπάθεια. Και δεν μπορεί να λέμε σήμερα, γιατί αυτό επιχείρηται, τι είναι προοδευτικό, τι είναι συντηρητικό, δεν υπάρχει το προοδευτικό, αφήστε το αυτό. Είμαστε. Είναι προοδευτικό και είναι συντηρητικό όταν ο άλλος θέλει ελαστικές σχέσεις εργασίας, όταν ο άλλος θέλει υποκαλώτητα μισθό, όταν ο άλλος θέλει να μην ζει η μικρομεσαία επιχείρηση και να είναι στο διάδρα, να μην τον ενδιαφέρει, γιατί αυτό μας είπε η Νέα Δημοκρατία την τελευταία περίοδο με τις 120 δόσεις. Τι τις θέλετε τις 120 δόσεις, δεν χρειάζονται. Αυτό δημιουργεί μια αντίληψη ότι ο άλλος είναι παταχτής.
είναι μια αντίληψη. Αυτό λοιπόν, αυτά πρέπει να πούμε και αυτά πρέπει να καλή δύναμη σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ για την αντιστήρη παρουσίαση.